Καλησπέρα πολύ, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε. Σήμερα είναι Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου του 2011. Τύπος και υπογραμμός. Είμαστε εδώ σήμερα. Μια μέρα πριν την μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης, μια ημέρα πριν τη διατράνωση των Ελλήνων εργαζομένων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων και επιχειρηματιών για όλα τα οικονομικά μέτρα τα οποία έχουν συρρυκνώσει το εισόδημα του μέσου Ελλήνα πολίτη. Αύριο απεργεί όλη η Ελλάδα, βασικά. Είναι λίγοι οι κλάδοι οι οποίοι δεν απεργούν. Δυστυχώς αύριο απεργούν και οι δημοσιογράφοι, οπότε αύριο δεν θα είμαστε μαζί σας. Εγώ θα ήθελα ανοιχτά να εκφράσω την αντίθεσή μου, και όχι την αντίδρασή μου, αλλά την αντίθεσή μου στην αυριανή απεργία των δημοσιογράφων. Οι δημοσιογράφοι θα μπορούσαν να απεργήσουν ως συμμετέχοντες, αν θέλετε, στη μαζική απεργία, μία ημέρα μετά, ώστε αύριο να καλύψουμε όλα τα δρόμενα, όλες τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και όλα τα παρασκήνια, αν θέλετε, ούτως ώστε αύριο τα δελτία ειδήσεων και τα αθηναϊκά και τα τοπικά να είναι γεμάτα με τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας του κόσμου, να δώσουμε και λίγο φωνή στον κόσμο επιτέλους, διότι μεθαύριο, δυστυχώς, το θέμα αυτό στα μεγάλα κανάλια, ειδικότερα δε της Αθήνας, θα περάσει ως δεύτερο με ένα-δύο πλάνα από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, και αν τα δείξουν και αυτά, και το θέμα θα θαυτεί. Δική μου άποψη είναι ότι κακώς οι δημοσιογράφοι απεργούν αύριο. Εφόσον όμως είμαστε όλοι μέρη ενός φορέα, ενός συνδικαλιστικού φορέα, δεν μπορούμε παρά να μην συμμετάσχουμε αύριο. Συνεπώς και οι δημοσιογράφοι της Εγνατίας Τηλεόραση αύριο συμμετέχουν στην απεργία που έχει κηρύξει η ΓΕΣΕ και η ΑΔΔΗ, μαζί με την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης. Συνεπώς δεν θα είμαστε μαζί σας αύριο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσα να πω την άποψή μου. Καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη Αλβανό, διακεκριμένος δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και τα καλά σας λόγια. Για να συζητήσουμε ουσιαστικά, να δούμε λιγάκι από νομικής απόψεως τα οικονομικά μέτρα, το μνημόνιο νούμερο 4, το επικαιροποιημένο μνημόνιο νούμερο 4. Εγώ βλέπω πάντως, κύριε Αλβανέ, και από όσα ήταν τα φόρα της δημοσιότητας χθες και σήμερα, ότι η κυβέρνηση δεν μαζεύεται λιγάκι, έστω και μια μέρα πριν την κινητοποίηση, να πει, ας πούμε, να μην ανακοινώσω κάτι σήμερα ή να μην αφήσω να διαρρεύσει κάτι σήμερα. Κι όμως, σήμερα, πρωί-πρωί, κόβεται το ΕΚΑΣ από πάρα πολλούς μέχρι στιγμής δικαιούχους. Πάρα πολλούς. Γιατί? Διότι κάθονται και συμπεριλαμβάνουν όλα τους τα εισοδήματα. Και δεν συμπεριλαμβάνουν τα συγκεκριμένα που λάβαναν υπόψη τους μέχρι τώρα. Που σημαίνει δηλαδή ότι αν δεν είσαι στην ψάθα, ΕΚΑΣ δεν παίρνεις. Μάλιστα. Λες και το ΕΚΑΣ δηλαδή είναι κανένα πλουσιοπάροχο επίδομα και αν το πάρεις σώνεσαι, οπότε σου λέει τώρα μην το δώσουμε σε αυτούς που παίρνουν κατά τι παραπάνω. Σας λέω ότι ακόμη και μία ημέρα πριν, η κυβέρνηση δεν μαζεύεται. Και αυτό, αν θέλετε, δείχνει νοοτροπία. Δεν είναι ότι δείχνει κάτι άλλο. Αυτό δείχνει νοοτροπία. Δείχνει ακαμψία. Δείχνει μια κυβέρνηση η οποία έχει κλείσει εντελώς τα αυτιά της στο τι λέει ο απλός λαός. Θεωρούν, δηλαδή, σπέβδουν αμέσως όταν γίνεται μια κινητοποίηση να τη χρεώσουν σε συνδικαλιστικούς φορείς υποκινούμενους από την αντιπολίτευση και χαίρεται. Οπότε σου λέω, μεγάλο, ο πολλής λαός είναι μαζί μας. Αυτοί είναι λίγοι που τους βάζουν οι αντιπολιτευόμενοι να τα κάνουν. Και δεν βαριέσαι, αδερφέ. Οπότε σου λέω, εμείς περνάμε ό,τι είναι να περάσουμε κτλ. Εγώ δεν νομίζω πάνω στα πράγματα να είναι έτσι. Τουλάχιστον επειδή μιλάω με κόσμο, επειδή ακόμη δεν έχω κλεισί στο καβούκι μου και μιλάω με κόσμο, θεωρώ ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Ο λόγος εσάς, παρακαλώ. Καταρχήν, εκείνο το οποίο πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι δεν είναι ότι η κυβέρνηση είναι άκαμπτη. Το θέμα είναι και αυτό, βέβαια. Το θέμα είναι ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από τα χέρια της κυβέρνησης. Το καλοκαίρι, αν θα θυμάστε, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών μαζί με δεκάδες άλλους φορείς, από απόστρατους μέχρι το Τεχνικό Επιμελητήριο, κατέθεσε μια προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά του Μνημονίου. Η οποία μάλιστα είχε επιχειρήματα νομικά, επιχειρήματα που άγγιζαν τη διαδικασία με την οποία πέρασε το μνημόνιο, το ότι ενώ είναι η Διεθνή Σύμβαση που έχει κυρωθεί με νόμο δεν έχει πέρασει με τα 2/3 της Βουλής, αλλά πέρασε με απλό νόμο, το ότι εκχωρήσαμε κυριαρχικά μας δικαιώματα, η Σύμβαση υπάρχει στο Ιντερνετ, θα δείτε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα παρετείται
αμετάκλητα μάλιστα από τα κυριαρχικά της δικαιώματα σαν κράτος. Τέτοια σύμβαση δεν είχαμε υπογράψει ούτε με τους Γερμανούς το 40, το 41, όταν μας πήραν το αναγκαστικό το δάνειο. Δεν είχαμε υπογράψει τέτοιους όρους. Τέτοια σύμβαση δεν είχαμε υπογράψει καν το 1897, που πτωχεύσαμε, που ήρθε ο Αγγλογαλλικός στόλος. Εκεί προέβλεπε διαιτησία, προέβλεπε άλλες εγγύησεις. Λοιπόν, αυτά είναι γνωστά πολύ. Γι' αυτό και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, όταν ο κ. Πεταλωτής έβγαλε την ανακοίνωση γύρω στις 2 ώρα το πρωί, του θύμισε ότι αργά αντέδρασες, σου υπενθυμίζουμε ξανά τι έχεις υπογράψει. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μειωμένη κυριαρχία. Βλέπετε ότι η Τρόικα ανακατεύεται σε όλα, από τη συμφωνία με τους φαρμακοποιούς μέχρι την απελευθέρωση του δικού μας του επαγγέλματος, μέχρι έφτασαν να πάνε στη Δράμα σε επιχείρηση ιδιωτική και να μαλώσουν εντός εισαγωγικών τους επιθεωρητές της επιθεώρησης εργασίας που δεν δέχονται τόσο εύκολα επιχειρησιακές συμβάσεις. Μιλάμε, βιώνουμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Ναι. Και η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Διότι έχει πάρει κάποια χρήματα με επαχθέστατους όρους και οι ξένοι κάνουν την δουλειά τους, κοιτάνε να περάσουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις, για να εξασφαλίσουν όσο γίνεται καλύτερα τα χρήματα που μας έχουν δώσει. Δεν τους ενδιαφέρει και είναι, ας πούμε, λογικό. Αν κάποιος είναι Δανός, ας πούμε, Φιλανδός, Ισλανδός, οτιδήποτε, δεν τον ενδιαφέρει αν η Ελλάδα θα γίνει, ας πούμε, θα πάει ο μέσος άνθρωπος, θα πάει το βιωτικό τόπο 20-30 χρόνια πίσω. Τον ενδιαφέρει ότι τα νούμερα θα πηγαίνουν καλά στην οικονομία, θα υπάρχει δηλαδή ανάπτυξη. Ανάπτυξη έχει και η Κίνα και η Ινδία. Η Κίνα, η Ινδία έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη από ό,τι έχει η Γερμανία, ας πούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο μέσος Ινδός ζει όπως ζει ο μέσος Γερμανός. Λοιπόν, δυστυχώς επιχειρούνται να γίνουν αλλαγές σε πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε δεδομένα εδώ και δεκαετίες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όπως ήταν η κατάσταση ήταν καλή, έτσι. Δηλαδή, βλέπετε ότι ένας από τους λόγους που δεν υπάρχει αντίδραση και από τον κόσμο είναι ότι 15-20 χρόνια έχουμε συνηθίσει στις απεργίες. Είναι όπως είναι το ανέκδοτο με τον βοσκό που φωνάζει ότι ήρθε ο λύκος, ήρθε ο λύκος, αλλά οι άλλοι βοσκοί δεν τον ακούνε γιατί φώναζε συνέχεια ότι έχει έρθει ο λύκος. Κάπως έτσι συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή, υπάρχει μια απάθεια του κόσμου, διότι έχει κουραστεί από τη μια μεριά από τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Απ' την άλλη, είναι όλο αυτό το επικοινωνιακό μπαράζ που δέχεται από την κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που όλα τα κανάλια προωθούν συγκεκριμένη πολιτική που η αντιπολίτευση δεν έχει να προτείνει κάτι άλλο. Ο μόνος που προτείνει κάτι άλλο είναι, ας πούμε, το ΚΚΕ. Το οποίο όμως δεν έχει μια αλλιώς πρόταση. Περιμένουμε τις επόμενες ημέρες όμως και μια επικαιροποιημένη πρόταση, πρόταση από τον Αντώνη Σαμαρά και έξοδο από την κρίση. Ναι. Θα θυμόσαστε, θεωρώ ότι το θυμόμαστε όλοι, πριν από μερικούς μήνες που παρουσίασε μια πρόταση, πειθική του πρόταση ο Αντώνης Σαμαράς για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση, η οποία θεωρώ ότι ήταν, αν όχι καλή, θεωρώ ότι ήταν εφαρμόσιμη τουλάχιστον, μέχρι ενός βαθμού. Πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε λιγάκι ακόμα για να δούμε και την πρόταση του Αντώνη Σαμαρά, να δούμε και κατά πόσο μπορεί να υλοποιηθεί, κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί, κατά πόσο αντικειμενική μπορεί να είναι. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι κάποιος επιτέλους θα προτείνει κάτι άλλο. Αλλά και η κυβέρνηση να μην μείνει κρυμμένη πίσω από τον πολιτικό εγωισμό και πει ότι όχι, μόνο αυτό που είπα εγώ θα γίνει και δεν υπάρχει άλλη λύση. Παρακαλώ. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα πολιτικού εγωισμού. Σας λέω, έχει δεχθεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Σας λέω, μου έκανε φοβερή εντύπωση που πήγανε αντιπρόσωποι της Τρόικας, αν και δεν μου άρεσε αυτή η έκφραση, Τριανδρία, ας πούμε, ας την πούμε έτσι ελληνικά, πιο ωραία, πιο έπειχα. Τέλος πάντων, πήγαν αντιπρόσωποι μέχρι τη Δράμα, ας πούμε, για να μαλώσουν εντός εισαγωγικών ιδιωτική επιχείρηση, επειδή δεν προωθεί επιχειρησιακές συμβάσεις. Ή, ας πούμε, ο κ. Λοβέρδος είχε συμφωνήσει με τους φαρμακοποιούς σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο νόμου και του είπαν όχι, τα φαρμακεία πρέπει να είναι πιο μακριά το ένα από το άλλο, οι έδρες πρέπει να δίνονται πιο εύκολα. Δηλαδή, μιλάμε για ένα περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας, ο οποίος δεν τον έχουμε ξαναδεί στην ελληνική ιστορία. Σας λέω, ακόμα και την περίοδο της κατοχής τηρούνταν κάποια προσχήματα. Τώρα, φυσικά, δεν είναι με τη βία, δεν έχουν έρθει με τα τάγκ, με τα αεροπλάνα όπως οι Γερμανοί, αλλά οι δεσμεύσεις που έχουμε και ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η πολιτική στην Ελλάδα, δυστυχώς πλέον δεν ασκείται από ελληνικά χέρια. Yeah. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση, άσχετο από τις πολιτικές πεπιθήσεις του καθενός, ότι πάμε, ας πούμε, σε μια ιστορική κατάσταση που δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή, αυτό τώρα που θέλει να κάνει η Γερμανία, που θέλει να βάλει, να υποχρεώσει τις ευρωπαϊκές χώρες στα συντάγματά τους, να περιορίσουν τα ελλείμματά τους, δηλαδή συνταγματικά να δεχθεί συγκεκριμένη οικονομική σχολή, έτσι, την νεοφιλελεύθερη,
Ότι δηλαδή η σχολή του Κέιντς που ήταν μέχρι τώρα στην Ευρώπη δεν ισχύει. Έχει μεγάλα ελλείμματα, δεν πηγαίνει καλά η οικονομία σου. Μου θυμίζει τις κομμουνιστικές χώρες που στο σύνταγμά τους λέγανε ότι η οικονομία τους είναι σοσιαλιστική. Δηλαδή πάμε εκ του αντιθέτου σε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Mm-hmm. Και η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιδράσει. Σας λέω, δεν μπορεί να αντιδράσει ότι πλέον έχει βάλει την υπογραφή της και ό,τι και να λέμε, όσο και αν δίνουμε παραστάσεις μετά εθνικής υπερηφάνειας και ανεξαρτησίας κτλ., οι υπογραφές έχουν μπει. Mm. Έχουμε παραιτηθεί από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Και μάλιστα, σας λέω, είναι πρωτόγνωρο. Αν διαβάσετε την Δανειακή Σύμβαση, δεν είναι καν εφαρμοστέο το ευρωπαϊκό δίκαιο. Διότι σε οποιοδήποτε δικαστήριο ευρωπαϊκό, αν πάνε να εφαρμόσουν αυτές τις ρήτρες. Θα τους πω έτσι για να πω μια λαϊκή έκφραση, θα τους πετάξουν από το παράθυρο. Επίτηδες έχουν βάλει το αγγλικό δίκαιο που βοηθάει τον δανειστή, που έχει εκπτώσεις ως προς τα δικαιώματα του δανειζόμενου. Mm-hmm. Και σας λέω, έχει ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία. Έχουμε παραιτηθεί, βγήκανε προχθές και είπανε για τα 50 δισεκατομμύρια, οι τρεις υπάλληλοι της Τρόικας, της εκποίησης της κρατικής περιουσίας. Και η κυβέρνηση παρεξηγήθηκε. Πέραν από το επικοινωνιακό που ήταν άκομψο, το ότι δείχνει ότι είσαι μια χώρα που είσαι περιορισμένης εθνικής κυριαρχίας, mm-hmm. όπως ας πούμε παλιά είχαν κάποιες αποικίες και ερχόταν ο Άγγλος, ο Γάλλος, ο έπαρχος ας πούμε και έλεγε θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Βέβαια εντάξει, δεν γίνεται τόσο σκληρά, τηρούνται κάποια προσχήματα, αλλά αντικειμενικά ήρθαν τρεις υπάλληλοι και μας είπαν θα πρέπει να κάνετε αυτό, θα κάνετε εκείνο. Και η κυβέρνηση δεν μαρτυρήθηκε. Το θέμα όμως είναι ότι πέραν από το επικοινωνιακό, η ίδια κυβέρνηση έχει πει ότι παρετούμε από τα κυριαρχικά μου δικαιώματα σαν κράτος. Για να το πω έτσι λαϊκά, είναι σαν να υπογράψω μια σύμβαση με μια τράπεζα να μου δώσει ένα δάνειο. Η τράπεζα έχει δικαίωμα να μου πάρει το σπίτι, ας πούμε, να μου πάρει το αυτοκίνητο. Δεν έχει όμως δικαίωμα να μου απολωτριώσει τα δικαιώματα μου σαν άνθρωπο. Δεν έχει δικαίωμα να με υποδουλώσει. Έτσι είναι και τα κράτη. Υπάρχει ένα σκληρό πυρήνα κρατική κυριαρχία που δεν υποχωρεί. Κι όμως η χώρα μας, οικειοθελώς, έβαλε υπογραφή για τέτοιες δεσμεύσεις. Και δεν είναι μόνο οι κυβερνώντες. Είναι και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία τουλάχιστον στην αρχή σιγοντάρισαν αυτό το έργο. Δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε αυτό, κύριε Αλβάνη, κατά την άποψή σας. Τι λέτε κι εσείς? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είμαι οικονομολόγος, πρώτον. Δεύτερον, και ανάμεσα στους οικονομολόγους, βλέπετε ο κύριος Κρούγκμαν, που είναι νομπελίστας, διαφωνεί κάθετα με όλα αυτά τα μέτρα που παίρνει ο κύριος Παπανδρέου. Πολωνότητον έχει και σύμβολο. Αν πάρετε κυριακάτικες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, έχει διάφορους καθηγητές οικονομικών που λένε εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Mm-hmm. Τώρα, το αν μπορούσαμε να δανειστούμε με καλύτερους όρους, το αν οι αγορές θα μας δανείζαν, δεν θα μας δανείζαν, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Εκείνο το οποίο σίγουρα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να δανειστούμε με πολύ καλύτερη σύμβαση. Διότι σας λέω, χρωστάω σε μια τράπεζα 100-200 χιλιάδες ευρώ. Υποθηκεύω το σπίτι μου, το αυτοκίνητό μου, τις καταθέσεις μου. Δεν υποθηκεύω την ελευθερία μου. Δεν λέω ότι για να σε πληρώσω θα με υποδουλώσει ή θα σου δουλεύω 20 ώρες την ημέρα. Υπάρχουν δηλαδή κάποια δικαιώματα από τα οποία δεν μπορείς να παραιτηθείς και να θέλεις. Εγώ, προκειμένου να βρω δουλειά, ας πούμε, είμαι άνεργος, με βρίσκει ο εργοδότης μου σε μια δύσκολη κατάσταση και υπογράφω και λέω ότι θα δουλεύω 20 ώρες την ημέρα. Και να βάλω τέτοια υπογραφή δεν ισχύει. Διότι η συγκεκριμένη παραίτησή μου είναι σε δικαιώματα δημόσιας τάξης. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τα κράτη. Δεν μπορεί να απολωτριώσει την περιουσία που ανήκει στο σκληρό πυρήνα τη κρατική χειραρχία. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάρει πολεμικά αεροπλάνα, δεν μπορεί να πάρει γέφυρε, μνημεία κτλ. Εμεί βάλαμε την υπογραφή μα και είπαμε ότι όχι παρετούμαστε και όχι μόνο παρετούμαστε, αλλά και το δάνειό μα μπορεί οποιοδήποτε δανειστή να το πουλήσει σε κάποιον τρίτο. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να πάρει ένα μέρο του χρέου στο Λουξεμβούργο και να το δώσει στου Τούρκου, α πούμε, ή στου Σκοπιανού. Ναι. Λέω τώρα ακραία παραδείγματα, αλλά για να καταλάβετε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Και δεν αντιδράει κανένας. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, που έχει κάνει και μπλοκ κράτος δικαίου και μνημόνιο, που γράφουν σοβαροί άνθρωποι, καθηγητές πανεπιστημίου, και λένε επιχειρήματα νομικά, ο κ. Κασιμάτης, ο κ. Νότης Μαριάς, αν εξαιρέσουμε μία έτσι μικρή μερίδα έτσι, ιδιαίτερα μορφωμένων ανθρώπων και εξειδικευμένων στο αντικείμενο, αυτή η άποψη δεν προωθείται καθόλου. Διότι ο κόσμος έχει ταυτίσει τους αντιμνημονιακούς με την αριστερά, με κάποια εξοπλιστική αριστερά, με κάποια έτσι αντικοινωνικά στοιχεία. Δεν είναι έτσι όμως.